Καλησπέρα από το κλειστό των Άνω Λιωσίων. Αγώνας Κυπέλου, μπασκετάκι ΚΑΠ. Τυπότες Ελαπούσε. Δύο ομάδες ισίας κατηγορίας. Master League. Το νοκάουτ παιχνίδι για τις δύο ομάδες, για να δούμε που θα κάτσει πηλιά, ποια ομάδα θα πάρει την πρόκριση. Οι πότες θα ανοίξουν το σκορ. Θα κάνουν το 3-0. Διαμαντή! Ανοίξουμε το σκορ λοιπόν, με σούτ έξω από τα 6.75. Θα απαντήσουν γρήγορα, γρήγορα. Σε λαπούσε. 3-3. Τα πρώτα δείγματα γραφής είναι ακροσυντικά για το τι θα παρακολουθήσουμε, για το τι μπορεί να δούμε από τις δύο ομάδες. Νέο τρίποντο, αυτή τη φορά στο σίδερο. Θα πάει μέχρι μέσα κεντρικό διάδρομο, ούτε τώρα. Μέχρι τρία θα παραμείνει. Νέο σούτριον πόντων. Όχι. Κουρουμαλής. Θα στοχίσει αυτή τη φορά. Σαλιδόπουλος πέρασε την μπάλα χαμηλά. Στον Φοντόπουλο. Εκείνος δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Κώστα Λαμπύρα στη θέση του για τους υπόδες, πως και πόσο περιμένανε. Κουρούμαλης. Τριών πόντων, θα μπει και αυτό. Διαχειρός Αγγελόπουλου. 9-3. Κόκρεσέντο έξω από τη γραμμή των 6.75. Μπάλα στην γωνία, θα προσθεθεί. Ούτε τώρα θα συγκρατήσει την μπάλα. Κάτε ποδαράκια μου για τους υπόδες. Από τον Χουσέα, ποιος θα κερδίσει το φάουλ. Το οτοματικό. Ο Μούρτζο στο Χουσέα. Χουσέα στο Μούρτζο. Αγγελόπουλος, αυτή τη φορά την μπάλα. Δεν θα βρει το στόχο, εντάξει δεν μπορεί να παίρνει κιόλα. Έχουν μπει ήδη 4 σε αυτά τα πρώτα σχεδόν 4 λεπτά, 3.50. Κουρουμαλής στο αμυντικό, τον Αγγελόπουλο, θα πάει μέχρι μέσα. Θέλησε να βρει τον Μακρογιαννάκη που ακολουθούσε, παρενέβη χέρι, παίκτη Ελαπούσε, ως εκ τούτου η μπάλα για τους υπόδες. Κουρουμαλής θα στοχίσει.
Πρώτα Σύπρης θα προβλήσει λάθος. Βιάστηκε. Το βιαστικό από το γρήγορο δεν απέχει πολύ. Σιπιών φόρτωνα την κορυφή του Ρουμανής και αυτό 12-3. Ο βομβαρδισμός συνεχίζεται κυρίως από την πλευρά των υποντών. Κωτόπουλος έξω από τη γραμμή των 6.75. Ο Ψαλιδόπουλος θα στοχίσει. Ουσέας θέλησε να δει τον Μούρτζο. Σε πρώτο χρόνο δεν τα κατάφερε. Εν τέλει έχασε την μπάλα. Κλέψαν οι Τισελαπούσε. Μεσίπρης Ψαλιδόπουλος. Το Κωτόπουλο θα πάρει σε περιοχή, θα βάλει σε μειονεκτική θέση τον Μούρτζο. Δεν θα δυσκολευτεί να πετύχει το καλάθι. 12-15, 4-32 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν, εκατέλεγαν τους δύο πάγκους. Τελικά τους δύο πόντους που τόσο επιζητούσε. Διαχειρός Κουτσούκου. Μόλις πέρασε στο παρκέ. Αναγνώσε εκεί στον πάγκο λέει τα δικά του συνήθως. 14-7. Δευτερόλεπτα έχουν την ευκαιρία να ρίξουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Κουτσούκος. Φραγκογιάννης θα πάρει το φάουλ. Κλέψει. Πόντων, το rebound ποιος, Ελαπούσε, εν τέλει. Εύστοχος, ποιος, το νούμερο 10, ο Χουσέας. 17-9, οι πότες έχουν μπει καυτοί. Μετά τη διακοπή έχουν ήδη ένα παιχνίδι στα πόδια τους και στα χέρια τους. Για να είμαστε ακριβείς.
Τα λέει ωραία, ο Κουτσούκος δεν κατάφερε να πείσει την μπάλα στο καλάθι. Όχι, δεν ήταν ο Κουτσούκος, λοιπόν το λάθος, ο Ξαλινόπουλος ήταν με το νούμερο 23, Αγγελόπουλος για 3, η μπάλα στο σίδερο. Ξαλινόπουλος, δεξί διάδρομο, θα μείνει για λίγο στον αέρα, δεν θα καταφέρει να πείσει ούτε τώρα την μπάλα στο καλάθι. 24 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ρούμαλης, Αγγελόπουλος, σε ποιον, σε τριών πόντων, όχι, Ρούμαλης το επιθετικό, 8 δευτερόλεπτα, Κουστέας, με το δεξί, Κουτσούκος ο Ριμπάου, 3, πρέπει να βιαστούν, από το σπίτι του, παραλίγο, τέλος πρώτου δεκαλέπτου, 17-9 οι πόντες μπροστά. Όλα έτοιμα. Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε της αναμέτρησης. Θα κλείσουν εδώ τον Πέτρο Τσελακούσε, Φωτόπουλος με τον Μούτζο απέναντί του. Κουτσούκο ζητάει την μπάλα, θα την πάρει τώρα από το νούμερο 99. Καλά για την Λαπούσε, 17-11. Θα στοχίσει αυτή τη φορά. Δεν θα καταφέρει κάτι τώρα εδώ. Δεν θα καταφέρουν οι κυπεδούχοι. Τσούκος θα χάσει ένα φαινομενικά πολύ εύκολο καλάθι από αυτά που τα έχει συγκεκριμένος. Ουσέας, τίποτα λέει ο Ρεφ. Παράλληλα να πετύχει ένα εξαιρετικά δύσκολο καλάθι. Κουρούμαλης για 3, ούτε αυτός, ριμπάτο από ποιον, Κουσέας είσαι Σύπρης. Τα χέρια του Κουσέα, η επίθεση ανανεώθηκε, 14 δευτερόλεπτα, 10 τώρα. Θα γίνει το λάθος, Σύπρης θα κλέψει. Τα 3. Άστοχο. Θα γυρίσουν την μπάλα με υπομονή. Μούρτζος θα στοχίσει. Φωτόπουλος δεν έχει κανένα πρόβλημα. Να καθαρίσει την υπόθεση την μπάλα εκεί ψηλά. Δεν υπάρχει κάτι πάνω στο ίσως του. Στην ίδια θα πάρει και στο θέση είναι δύσκολο. Καταρχήν να του πάρεις rebound, συνεχεία να τον αντιμετωπίσεις. Τώρα θα περάσει στον πάγκο και στο παρκέ ο κύριος αναγνωστού. Πρόεδρος, αρχηγός, παίκτης, εξηγή της ομάδας, Κουτσούκος, για να δούμε, θα τελειώσει αυτή τη φορά, 17-13. Παναλαμβάνω αγώνας κυπέλου, νοκάου, το οποίος κερδίσει περνάει στην επόμενη φάση.
Αγγελόπουλος δεξί διάδρομο, υπό την πίεση του Τσαλιδόπουλου δεν θα καταφέρει κάτι. Για να δούμε, πάμε φιλοξενούμενοι θα μειώσουν ακόμα περισσότερο, δεν συμπιστιάστηκε. Η μπάλα βρέθηκε στα μπάνερ της ΚΑΕΑΕΚ. Όπου αυτά δεν παίζουν. Είναι εκεί για διαφημιστικούς λόγους. Δώστε το αυτό. Βελόπουλος. Πίση καλά από τα 5 μέτρα, 19-13. Εντάξει το Χίση, αυτή τη φορά 19-15. Ο Αγγελόπουλος θα τον μιμηθεί στο 100%. 21-15. Έχουμε υψηλό σκορ. Κουτσούχος δεν θα καταφέρει να στοχίσει. Αναγνώστε όμως θα πάρει το επιθετικό rebound. Θα ανανεώσει την επίθεση για την ομάδα του. Καλυδόπουλος, θα βγει ο Μούλος ψηλά. Κλέψουν οι κυπεδούχοι. Δεν θα τελειώσουν τη φάση. Αγγελόπουλος. Τα 5 μέτρα σταματάει στο Χουσέα. Θα πάνε σε Τεχνίδη. Όχι, ουσίας θα τελειώσει. Ο Μουρούμαλη. Λίγο άναρχη η επίθεση. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε με το φλότερ. Τον Κουρούμαλη να κάνει το 23-15. Πήκαμε στα τελευταία 5 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Αναγνώστε θα τελειώσει τη φάση, 23-17. Μπήκε στο μαρκέ και αμέσως ελοσολύσει. Ουσέας, αστοχός, Ρούμαλης για τρεις, ούτε αυτός, θα πάρει το επιθετικό, αδράνεια των παιχτών της Ελαφούσε, στήχησε το rebound, ουσέας θα πάρει το φάουλ από τον Ζορμπά. Λατούσε, διακυρός και πάλι Δημήτρη Αναγνώστου. Μπράβο, 3 και 22 για το τέλος, 23-19. Έχουν ξαλυδίσει τη διαφορά, φέρει το παιχνίδι στους 4 πόντους. Με υπομονή, με συνέπεια, χωρίς να χάσουν το μυαλό τους. Σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν στο πνεύμα του παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι ότι το επιθετικό κρεσέντο των υποτών έξω από τη γραμμή των 6 και των 15 θα καθήλωνε κάθε ομάδα οποιασδήποτε κατηγορίας. Εδώ Ψαλιδόπουλος προς τιμή του κοιτάει αν είναι ο Μαυρογιαννάκης είναι καλά. Ο Μαυρογιαννάκης θα πετύχει άλλο ένα καλάθι, 6 πόντους. 23-21. Και Ελαφούσε πλέον στο καλάθι, στους 2 πόντους η απόσταση των δύο ομάδων. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out.
για να δούμε πώς θα καταλήξει το πρώτο ημίχρονο. Ελαμπούς έχει επιθέσει για τα καλά, αλλά έχει να αντιμετωπίσει τους καυτούς υπότες έξω από τη γραμμή των 6 και 75. Ουσίασε άλλο ένα τρίποντο, άλλη μια τρίποντη βόβα, 26-21. Βέβαια να πούμε ότι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού είναι σήμα κατά τεθέν της ομάδας του Δημήτρη Αναγνώστου, κάτι που επιβεβαιώνεται εδώ με τον Δεσίμπρη. 26-24, τρίποντο στο τρίποντο λοιπόν. Παρακολουθούμε ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Παρά την αποχή, δύο ομάδες δηλώνουν το παρόν και μας προσφέρουν πολύ όμορφο μπάσκετ. Ο Τσούκος θα πάρει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ήταν πάνω στην προσπάθεια. Και θα έχει την ευκαιρία, τη δυνατότητα να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, εφόσον στοχίσει και στις δύο. Πάω στο κοφιμπρόντι. Δεύτερη, δεν εκμεταλλεύτηκε τον μπόνους των βολών. Θα στοχίσει εδώ και από τα 4 μέτρα με το πεταχτάρι, αλλά Γιώργος Πρίντεζης, Ουσέας, πάντα μπροστά υπότες, Αγγελόπουλος από σπιτή, θα πάρει την εσωτερική, θα πάρει και το φάουλ. Το δεύτερο μόλις ομαδικό για την Ελαφούσε, δύο έχουν και υπότες. Ένα παιχνίδι ανοιχτό, γρήγορο, χωρίς πολλές διακοπές, χωρίς πολλά φάουλ, άκρος επιθετικό. Ό,τι πρέπει για μας που το παρακολουθούμε. Πρώτο μέλημα των δύο ομάδων σίγουρα είναι να βρούμε ρυθμό εν ώψη του πρωταθλήματος. Για τις περισσότερες ομάδες αυτό σημαίνει μπασκετάκικα. Τώρα αν στην πορεία για να διεκδικήσουν και τον τρόπαιο, δεν θα πούνε όχι. Θα τελειώσει η επίθεση, θα μείνει μπάλα στα χέρια του αναγνώστου. Θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Κάνει το 28-24. Θα βάλει την ομάδα του μπροστά στο σύν 4 λοιπόν. 20 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Θα γυρίσει ο Κουτσούκος, θα πάρει το φάουλ. 1 και 7, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Για να δούμε αυτή τη φορά αν είναι πιο τυχερός. Εκμεταλλευτεί τον μπόνους των βολών. Θα ευστοχίσει στη δεύτερη, 28-25, Χουσέας από το σπίτι του, δεν θα καταφέρει κάτι, τέλος πρώτη μηχρόνου, 28-25, σκόρη μηχρόνου. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου. Thank you.
Συντριών πόντων. Αστοχό. Το σουτ του 25 θα παραμείνει. Μπας για 3, θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα λοιπόν, 28-28. Η Λαφούσα επέστρεψε. Μουρτζός, δύσκολη αποστολή του. Ξένα θυμάστε την, όπως λέγαμε παλιά, Ριφές. Τα Βέρσα. Μπάρα. Όσοι θυμούνται, εδώ ο Ζορμπάς θα κάνει το λάθος. Το θα παραμείνει. Κωστόπουλος, Μούρτζο θα πάρει την εσωτερική, θα πάρει το φάουλ, καλάθι και φάουλ από τον ψηλό. Θα είναι το 28-30, θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Είπαμε, δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις. Δεν υπάρχει ισοϊψής αντίπαλος του. Του κάνει εγώ λάθος. Μία συμπληρωματική βολή, είναι το καλά θα μετρήσει. 28-30 λοιπόν, ο αριστερόχειρας σέντερ της Ελαφούσα θα στοχίσει στην συμπληρωματική. Μουρτζός. Λόπουλος. Θα στοχίσει. Σορμπάς. Περιμένει να κατέβει και ο Κοκοβλός. Θα πάρει τη θέση του κατά τη ρακέτα. Κάει την μπάλα, τον έχουν κλείσει. Για να δούμε, άμα ο Φραγκογιάννης θα πάρει το σουτ. Ουσίας τον άφησε. Πήγε και έκλεισε τον Κοντόπουλο. Σας κάτω είπε, έλα σούτα ρε. Κουρμάλι θα στοχίσει. Εντάξει, ήταν δύσκολο για τους υπότες να συνεχίζουν να στοχούν όλο το βράδυ με τον τρόπο που το κάνανε. Κυρίως στα πρώτα 15 λεπτά της αναμέτρησης, εκεί που βλέπαν ο Καλάθης σαν βαρέλι. Τσούκα απέναντί του. Έχει κλείσει και ο Ζουρμπάς. Ουσέας. Πάρε το ένα το δεσπί. Ρούμαλης θα πάρει την εσωτερική. Θα γίνει παράβαση, ο Ρεφ ήταν μπροστά. Θα γυρίσει. Μπράβο,
Αγγελόπουλος σε ένα one-man show. Δεν θα πει την μπάλα εν τέλει στο καλάθι. Θα το κάνει ο Δεσίβρης, 28-32. Για πρώτη φορά στο συν 4 λοιπόν οι φιλοξενούμενοι. Επέστρεψαν για τα καλά. Ενέργεια από τον Σορμπά. Βρήκε ανοιχτό δεξί διάδρομο. Δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 28-34. Η ομάδα του Δημήτρη Αναγνώστου μοιάζει να έχει τον πλήρη έλεγχο τη δεδομένη χρονική στιγμή της αναμέτρησης. Ουσέας Βιλόπουλος, αστοχίσει Βρούμαλης επιθετικό. Ούτε αυτός, ριμπάτο από ποιον Φορτόπουλος εν τέλει. Σύπρις θα ξεχίσει από τη γωνία. Μπράβο. 28-37. Μπράβο. Πάμε σε ένα time out 4-10 για το τέλος του τετραλέπτου. Τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν εγκατέρθω στους δύο πάγκους. Επιτέλους καλάθι για τους υπότες. 30-37. Διαδίδες Παυγαλού. Θα πρέπει να βρουν και άλλο τρόπο απειλής. Πέρα. Ευστοχίας έξω από την γραμμή των 6.75. Δεν μπορεί να σου δώσει μόνο τον τρίποντο Βινίκη. Όλο το βράδυ. Ουσίας θα πάρει το φάουλ. Έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Όχι του λέει ο Ζορμπάς. Διαφωνεί ο Ρεφ. Το θέμα είναι τι λέει όμως ο Ρεφ και ο Ζορμπάς. 3-26. Στο 22η, 31-37. Ζώνη, 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 υπερφόρτωση. Υπερφόρτωση, τελειώ, τελειώ, τελειώ. 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 Για την ακρίβεια ούτε αυτή τη φορά. Άστοχοι στο δεύτερο ημίχρονο οι υπότες. Σορμπάς, Σολεσίπρι. Αγγελόπουλος θα κλέψει, θα πάρει και το φάουλ. Τρίτο ομαδικό, δεν υπάρχουν πολλές. Θα πάρει το φάουλ από τον Πιτσουκό. Δεν έχουμε άλλο. Έστοχος Αγγελόπουλος θα μειώσει ακόμα περισσότερο, 33-37, οι πότες σε δείχνουν να επιστρέφουν σιγά σιγά. Ο
μπάλα χαμηλά στο Φωτόπουλο, δεν συμπληζητάει. Μπάς για τρεις. Αστοχίσει. Θα κατεβάσω το αμυντικό για να δούμε αν θα μειώσουν ακόμα περισσότερο. Ουσιασπήρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. 1:38 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Πέντε-37 το παιχνίδι στο καλάθι μετά τις δύο εύστοχες βολές του Κουρσέα. Με μάτς καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Να δούμε το φινάλε. Σιγά σιγά οδεύουμε προς το τελευταίο δεκάλεπτο. Σαλιμπόπουλος θα στοχίσει. Για να δούμε αν οι πόντες θα φέρουν το παιχνίδι σε ίσα. Μπορούν να περάσουν και μπροστά έχουν να στοχίσουν. Σε σούτς, έξω από τη γραμμή των 6.75. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Να είναι αυτήν ο λάθος από τον Μούρτζο. 1:3 για το τέλος. Ξεψυχώνει ο κόουτς Αλαμπίρας. Βγάλουν την άμυνα. Ο Τόπουλος εκεί δεν μπορεί να απειλήσει. Θα κόψει ο Δεσίπρης, θα πάρει το σούτ. Θα στοχίσει. Αστοχό. Για δύο ελεύθερες βολές. 35-37. Εύστοχο στην πρώτη. 35-38. Εύστοχο στη δεύτερη. Ο Μούρτζος ο rebound. 5 δευτερόλεπτα, τα 21 για τους υπόδες. Θα μείνουν και περίπου 4-5 δευτερόλεπτα για την Λαπούσε. Στη χειρότερη των περιπτώσεων, εφόσον εξαντλήσουμε όλο τον χρόνο για την περιοχή. Ουσέας, συγγωνία. Κακή επιλογή, έχω την εντύπωση. 7 δευτερόλεπτα, 6. Τζομπάς, αυτά πολύ μακριά. 0,9. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα μπορέσουν να κάνουν σε αυτά τα δέκατα του δευτερολέπτου. Σχεδόν ένα. Ίσα ίσα που θα πετάξουν την μπάλα. Εκτός αν βρεθεί κάποιος από την αντίπαλη ρακέτα και με μια baseball πάσα θα θελήσει να τον βρει. Κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Λοιπόν, τέλος του δεκαλέπτου. Ουσέας. Όχι. 35-38. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει στο φινάλε. Όλα έτοιμα για το τελευταίο δεκάλεπτο. Έλα. 35-38 το σκορ, μπροστά η Λαπούσε. Αναγνώστου, δεν θα καταφέρει να πετύχει τους, το τέταρτο καλάθι. Δικό του προσωπικό στην αναμέτρηση, να φτάσει τους 8. Λοιπόν, 35-38. Εστοχός. Ο Σαλιδόπουλος σε τριών πόντων. 35-41 στο συν 6. Θα απαντήσουν οι πόντες, όχι. Στο πίσω Χουσέας.
Νέο τρίποντο από τον Σύπρη, 35-44, τη δύο κατάλληλη στιγμή. Φιλοξενούμενοι συνδέονται με το καλάθι. Έξω από τη γραμμή των 6-75 στο σύν 9. Συνήθεια αντίδραση από τους γηπεδούχους. Μούτζος με ταμπλό, 37-44. Καλή εμφάνιση από τον Μούτζο απόψε. Συνεπής, δεν είναι και εύκολο το έργο του. Είναι μόνος του ενάντια στον Φωτόπουλο, ενάντια στον Κουτσούκο, αναγνώστου. Ζορντάς, τι ήταν εκεί, θέλησε να βρει τον Κουτσούκο χαμηλά. Δεν τα κατάφερε, τον πήγανε χαμπάρι οι φωτές. Σεάς, εκπληκτικό καλάθι από τον Φουσέα, 39-44. Γρήγορα μαζεύουν τη διαφορά στους 5 με ένα μένει σε ρίχνου της τάξης του 4-0. Το Χουσές παραλίγο να κλέψει, αναγνώστου για 3, είναι μόνος του, δεν θα τον πάρει. Ψαλιδόπουλος θα το κάνει αυτός. Όχι. Κουρού μάλιστα στο αμυντικό. Όχι ο Μούρτζος. Καλή κίνησή του, καλή και σκέψη. Συμπέκτη του που τον είδε, δυνατό τόσο καλή πάσα. Ζορμπάς θα πάρει το δόκι, θα πάρει το σκριν, θα πάρει και τον τρίποντο κατευθείαν. Δεν έχει ούτε ανάποδα του σκριν, ούτε πάνω στο σκριν. Προτίμησε να μείνει εκεί βιδωμένος και να σηκωθεί να πάρει την προσπάθεια. Θα στοχίσει, 39-44 θα παραμείνει. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Μπάλα χαμηλά. Ο Αγγελόπουλος δεν καταφέρει να δείξει την μπάλα στο καλάθι. Φωτόπουλος σε μια άσχητο συνώριμη θέση να κατεβάσει την μπάλα. Φωτόπουλος προσποιείται στο Φωτόπουλο, τρεις πάνε πάνω του. Θα πάρει την εσφαιρική, Κουτσούκος θα πατήσει καλά, θα αφήσει την μπάλα, 39-46. Βρήκαν λύση, φιλοξενούμενοι στο πρόσωπο του Κουτσούκου. Τρεις, εύστοχος ο Αγγελόπουλος, 42-46, 4 πόντους. Εσύ πριν θα απαντήσει, όχι, πάνω το Φωτόπουλο, θα πάρει το φάουλ, δεν θα πετύχει το καλάθι, θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ευστοχίσεις στη δεύτερη, 42-47. Σε διατρής. Σε κατεβάσει το αμυντικό rebound.
Πάρα στο Φωτόπουλο που Τσούκος θα κόψει, παρά λίγο να πιέψει ο Γελόπουλος. Ο Τσούκος δεν θα αφήσει την μπάλα στον καλάθι, ούτε ο Φωτόπουλος. Τι χάσανε εδώ οι ψηλοί της Ελαπούσε. Ουσέας πάει προς τα μέσα, πάρει και πάλι την μπάλα. Δεν θα καταφέρουν οι πόρτες να ρίξουν διαφορά κάτω από τους 5. 42-47 θα παραμείνει. Τσαλιδόπουλος. Ο Τσούκος κάνει εκ νέου εύκολο καλάθι και τρίτη φορά. Δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι. Ο Κώστας Τσαλιδόπουλος θα κόψει στα ίσα τον Γκουρούμαλη. Πίεση 12 δευτερόλεπτα τώρα, 10. Τσαλιδόπουλο, ο Κουτσούκος θέλησε να βρει εντυπωσιακά. Είμαστε μαζί του, τέτοια θέλουμε να βλέπουμε. Τον Δεσίπρη, αντίπαλο χέρι παρενεύει. Τώρα εδώ ο Κουτσούκος θα περάσει στον πάγκο, όντας κουρασμένος, ο Ζορμπάς στη θέση του. Πέντε δευτερόλεπτα. Κωστόπουλος θα πετύχει τον καλάθι, 42-49. Θα κάνει βήματα ή φάουλ. Βολές. 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 Είναι ο ρεφ. 2-24 για το τέλος. Αστοχός στην πρώτη. Αστοχός και στη δεύτερη. Όχι. 43-49. Λίγο μου το λάθος, η δεύτερη ευτόχισε. Σε 6 πόντους, Ζορμπάς. Εσύπης για 3, μέσα καλάθι και φάουλ. 43-52, έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή και για να δούμε αν αυτό το τρίποντο αποτελέσει το κύκνιο άσμα για τους υπότες και τις όποιες ελπίδες έχουν για την πρόκληση στην επόμενη φάση. Τσαλιδόπουλο, δεύτερο εντυπωσιακό κόψιμο για τον Εγκάρ της Ελαπούσε στο ίδιο δεκάλεπτο και δει στο τελευταίο, στο πιο κρίσιμο. Μπορεί να μην έκανε την πλέον εντυπωσιακή εμφάνιση στο επιθετικό κομμάτι, αλλά στο μπάσκετ χρειάζονται και αυτά. Εξίσου σημαντικά, ένα κόψιμο, ένα κλέψιμο, μια καλή άμυνα. Είναι στοιχεία που δίνουν νίκες. Τι ακριβώς κάνανε εδώ τώρα. Στραγκογιάννης δεν βρήκε καν στεφάνι. Κουρουμάλι για 3, θα στοχίσει. Αδειάζει σιγά σιγά η κλεψίδρα των πιθανοτήτων για κάτι καλό για τους υπότες. 1 και 10.
Μπας. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα, δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Λόγος επιφύγει στο αντίπαλο. Ταυτός, θα μιμηθεί το Σορμπά, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Για ποιο λόγο να βιάσουν τώρα εδώ τις Ελαπούσε, δεν υπάρχει λόγος. Κάντε του λέει ο Καγκογιάννης. Δεν πάει καταλάβουν για ποιο λόγο. Εκείνη προηγούνται με 9 πόντους, δεν κυνηγάνε κανένα σκορ. Σαράντα πέντε, 52. Ελαπούσε θα πάρει την νίκη πρόκριση. Πέντε, 52. Τελικό σκορ για τον Μπασκετάκι Κάπ.